Είμαι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος και μαζί μου θα βρίσκεται για το σχολιασμό ο Γιώργος Θανάηλάκης. Γεια σου Χρήστο! Ελπίζω να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο απόψε. Μπορούμε να δούμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Τέλος τα ψέματα. Τίποτα. Τον σταμάτησε. Έτοιμος να σουτάρει. Παραλίγο να πληρώσουν ακριβά το ότι πούλησαν την μπάλα. Οι αμυντικοί εδώ πρέπει να καταλάβουν ότι στάθηκαν πολύ τυχεροί και να μην υποπέσουν πάλι σε τέτοιο λάθος. Γιατί όπως ξέρουμε στο ποδόσφαιρο, τέτοια πανωτά λάθη πληρώνονται ακριβά. Αν έκανε το 1-0 θα έκοβε τα πόδια των αντιπάλων του και θα έδινε φυσικά φτερά στους συμπαίκτες του. Ναι, πέρασε η μπαλιά. Έχει την μπάλα σε καλό σημείο. Βγαίνουν στην αντεπίθεση. Παίρνουν την κατοχή της μπάλας. Δεκαπέντε λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Θέλει να προχωρήσει. Έστειλε την μπάλα στην καρδιά της μεγάλης περιοχής. Έχουν ευκαιρία για αντεπίθεση. Αναποτελεσματικό μαρκάρισμα. Δόθηκε φάουλ. Βγάζει την παλιά. Δοκιμάζει την τύχη του. Ο διαιτητής του δείχνει την κίτρινη κάρτα. Δεν πήγε για την μπάλα. Απλά ανέτρεψε τον αντίπαλο. Είναι τυχερός που δεν είδε την κόκκινη κάρτα. Το επιχείρησε. Περνάει ανάμεσά τους. Δεν καταφέρει να διώξει όπως θα ήθελε. Υπήθηκε φουδιαστικά εκεί και δόθηκε φάουλ. Και είναι κίτρινη κάρτα. Νομίζω πως γνώριζε και ο ίδιος ότι θα έπαιρνε κίτρινη μόλις έκανε το τάκλινγκ. Τώρα βρίσκεται υποπίεση, αλλά δεν μπορείς να μαρκάρεις τόσο επικίνδυνο. Θα κάνει τη σέντρα.
Ο διαιτητής στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Οι δύο άμυνες εξουδετέρωσαν όλες τις επιθετικές προσπάθειες και βλέπουμε μέχρι στιγμής ένα πολύ συντηρητικό παιχνίδι, το οποίο δεν ενθουσιάζει το κοινό.